αυξάνονται ολοένα και περισσότερο στην Αμερική οι γερουσιαστές και οι βουλευτές που αντιτάσσονται στην περαιτέρω χρηματοδότηση της Ουκρανίας και είναι κάτι που το εκφράζουν πλέον έντονα με αφορμή και την πρόσφατη παρουσία του Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον. Ο Ουκρανός πρόεδρος παρότρινε το Κογκρέσο να εγκρίνει επιπλέον βοήθεια 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που θα ανεβάσει τη συνολική βοήθεια των ΗΠΑ στην Ουκρανία σε τουλάχιστον 135 δισεκατομμύρια δολάρια από την αρχή του πολέμου με τη Ρωσία. Με επικεφαλής τον γερουσιαστή James David Vance και τον βουλευτή Chip Roy, 6 γερουσιαστές και 23 μέλη της Βουλής έγραψαν σε επιστολή τους στο Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα. Ο αμερικανικός λαός αξίζει να ξέρει πού πήγαν τα χρήματά του. Πώς πάει η αντεπίθεση? Είναι οι Ουκρανοί πιο κοντά στη νίκη από ό,τι πριν από 6 μήνες? Ποια είναι η στρατηγική μας και ποιο το σχέδιο αποχώρησης του Προέδρου? Τι ορίζει η διοίκηση ως νίκη στην Ουκρανία? Τι βοήθεια παρήχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία βάσει του Πρωτοκόλλου 10? Θα ήταν μια παράλογη παραίτηση από την ευθύνη για το Κογκρέσο να εγκρίνει αυτό το αίτημα χωρίς να γνωρίζει τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Για αυτούς τους λόγους και οπωσδήποτε μέχρι να λάβουμε απαντήσεις στα παραπάνω και σε άλλες ερωτήσεις που ακολουθούν, διαφωνούμε με το πρόσθετο κόστος για τον πόλεμο στην Ουκρανία που περιλαμβάνεται στο αίτημά σας. Ο Vance επεσήμανε μεταξύ άλλων μετά την ενημέρωση της κυβέρνησης Biden κατέστη σαφές ότι η Αμερική καλείται να χρηματοδοτήσει μια απεριόριστη σύγκρουση με απεριόριστους πόρους. «Φτάνει πια», είπε, «σε αυτά και τα μελλοντικά αιτήματα, οι συνάδελφοί μου και εγώ λέμε όχι».